Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αποκάλυψε για άλλη μια φορά την Κωνσταντινούπολη Ινσταμπούλ. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με δηλώσεις του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός, τον δείχνει να αναφέρει την Κωνσταντινούπολη με την τουρκική ονομασία, δηλαδή με την ονομασία που της έδωσαν οι Τούρκοι μετά την κατάκτησή της από τον Μωάμεθ τον Πορθητή το 1453. To Istanbul and had a meeting with President Erdogan and I thought it was a good meeting, but then, you know. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που αποκαλεί τη βασιλεύουσα των Ορθοδόξων και των Ελλήνων ως Ινσταμπούλ, καθώς το ίδιο είχε πει και στα μέσα Μαρτίου με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη και αναφέρει χαρακτηριστικά πως βρίσκεται στην Ινσταμπούλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται με ευκολία να απεμπολεί το όνομα της πόλης σε μια περίοδο μάλιστα που η γειτονική χώρα δεν σταματά τις προκλήσεις με καθημερινές παραβιάσεις τόσο του εθνικού εναέριου χώρου όσο και των θαλάσσιων συνόρων μέσω της γαλάζιας πατρίδας, η οποία διεκδικεί κυριολεκτικά το μισό Αιγαίο.